Πολλαπλά μηνύματα για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, την ανάγκη δράση για την κλιματική αλλαγή, την αντιμετώπιση ενός μεταναστευτικού κύματος από το Αφγανιστάν και την προστασία των θαλασσίων συνόρων, έστειλε από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η Σύνοδος των Ηγετών των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την έναρξη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι οι χώρες της Μεσογείου συντονίζουν τη δράση τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή, ενώ μίλησε για την ανάγκη Τουρκία να εγκαταλείψει τις προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ειδικά οι καταστροφικές φωτιές του φετινού καλοκαιριού που χτύπησαν ιδιαίτερα την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, δεν άφησαν τελικά αλόβητη καμία μεσογειακή χώρα. Την ίδια ώρα βέβαια που Ευρωπαϊκός Βορράς δοκιμαζόταν από θανατηφόρες πλημμύρες. Είναι η καλύτερη απόδειξη, η ισχυρότερη απόδειξη ότι η περιβαλλοντική κρίση μας αφορά όλους. Είναι και ένα σήμα συναγερμού ότι αυτή αποβιβάστηκε ήδη στις ακτές μας. Και καθώς ο κίνδυνος είναι κοινός, κοινή θα πρέπει να είναι και η άμυνά μας. Οι κατευθύνσεις που δίνει λοιπόν η διακήρυξη των Αθηνών για το περιβάλλον που προσυπογράψαμε σήμερα είναι σαφείς. Συντομιζόμαστε οι 9 χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για να προστατεύσουμε τα δάση μας και τις θάλασσές μας. Διεκδικούμε και συμφωνήσαμε σε αυτό έναν ισχυρότερο μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Προχωρούμε στην ανταλλαγή τεχνολογίας και μέσων πρόληψης για να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις της φύσης. Και σε ό,τι αφορά, αυτό αφορά όλες τις χώρες, αφορά και τη γειτονική Τουρκία, η οποία είναι καιρός πια να εγκαταλείψει την επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην περιοχή. Οι σχέσεις της Ευρώπης με την Άγκυρα άλλωστε καταγράφονται πια αναλυτικά σε όλα τα πρόσφατα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και τώρα στέλνουν και τα μεσογειακά κράτη το δικό τους μήνυμα. Πρόκειται για μία ακόμα παράμετρο η οποία αναδεικνύει την αναγκαιότητα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, τη χάραξη του δικού της δρόμου στην άμυνα, στην ασφάλεια, στην ενέργεια, στην οικονομία, στην υγεία. Είναι προβλήματα που θέτουν πια επιτακτικά στο τραπέζι τα ίδια τα γεγονότα, αλλά και οι πρόσφατες αναδιατάξεις στην παγκόσμια σκακέρα. Είναι μια επιλογή που προφανώς προϋποθέτει νέους συνδυασμούς στο πλέγμα των συμμαχιών μας, αλλά προβάλλει πλέον ως αδύρυτο στόχος. Και για την επίτευξή του, η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Η πολιτική μας διακήρυξη είναι ξεκάθαρη απέναντι επίσης σε υβριδικές απειλές όπως η εκμετάλλευση των μεταναστευτικών ροών και η μετατροπή τους σε μοχλό πίεσης για άλλους στόχους. Είναι κάτι που παραβιάζει προφανώς τα δικαιώματα του ανθρώπου, ένα ζήτημα το οποίο αποκτά όμως νέα χαρακτηριστικά στη σκιά των πρόσφατων εξελίξεων στο Αφγανιστάν. Πλέον ο πρόεδρος Μακρόν υποστήριξε ότι εκφράσαμε την υποστήριξή μας στην ακεραιότητα της Κύπρου, ενώ επισήμανε επίσης ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις και απειλές στη γειτονιά μας. Το είχα επίσης παραδεχτεί και το είχα πει στην Σύνοδο των Παρισίων στο παρελθόν. Στη συνέχεια, συζητήσαμε για την σπουδαιότητα μιας κοινής προσπάθειας στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, ούτως ώστε να ενισχύσουμε έτσι την κυριαρχία της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και απειλές που αφορούν την γειτονιά μας, αλλά και να δημιουργούμε συμμαχίες, ούτως ώστε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις συνέπειες όλων αυτών των προκλήσεων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον. Συνεπώς, ποια είναι η ανάγκη και η αναγκαιότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να ενισχύουμε αυτές τις προσπάθειες. Εν κατακλείδη, σύμφωνα με πληροφορίες, το στρατόπεδο Γιαννούλη στην Αλεξανδρούπολη προετοιμάζεται για να γίνει αμερικανική βάση. Πρόκειται για ένα σχέδιο των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, το οποίο σύμφωνα πάλι με πληροφορίες του αρκετό καιρό φαίνεται πως σχεδιάζονταν, μετά και από τις αρκετές δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, αλλά και τις επισκέψεις του στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη προορίζεται να γίνει η Σούδα νούμερο 2. Τον άλλο μήνα υπογράφεται η καινούργια αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία φαίνεται ότι θα έχει πενταετή διάρκεια. Πριν λίγες μέρες σε ομιλίο του Αμερικανός πρέσβης είπε ότι το Νοέμβριο θα σταθμεύσουν πάρα πολλά
στρατεύματα και ελικόπτερα και στρατός αμερικανικός και για ασκήσεις στην ευρύτερη περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Η μία είναι τι εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα που έχει επιλογή αυτή η περιοχή, η οποία συνορεύει με τα στενά, την έξοδο στο Αιγαίο, είναι η Ουκρανία, η Ρωσία από πάνω, είναι η Μαύρη Θάλασσα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό σημείο για τους Αμερικανούς και την πολιτική τους απέναντι στη Ρωσία, αλλά και ευρύτερα στην Μεσόγειο, μέσω της Κίνας και των εμπορικών δρόμων, ούτως ώστε να δίνει ασφάλεια και των ενεργειακών δρόμων.